Θοδωρίδη, ΣΥΡΙΖΑ. Ο Φαλμεράιερ κατέδειξε το πάλε ποτέ ένδοξο αρχαίο ελληνικό έθνος, εκμυδενίστηκε οριστικά το 589 επί του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Μαυρικίου, το τελειωτικό χτύπημα εξολόθευσε τον ελληνικό πληθυσμό το 746 με σαρωτική επιδημία της Πανούκλης που θέσε ελάχιστον από μία τις Έλληνες. Το τελευταίο βεβαιώνεται από το Βυζαντινό Αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Πορφυρογέννητο στα θεματικά. Εξάλλου όλα τα τοπονύμια της Πελοποννήσου ήταν σλαβικά με το 19ο αιώνα. Το 1840, λίγα χρόνια μετά την είδηση του κρατηδίου, μεταλλάχθηκαν σε ελληνικά. Το 16ο αιώνα, μεταξύ των πολυάθμα σλαβικά φύλλα κατέκλυσαν ελληνικά το Βυζάντιο. Σλαβικοί επικισμοί έφτασαν μέχρι την Νότια Πελοπόννησο. Σμολιάνοι, Ριχίνοι, Σαγουάτες, Βελεζίτες, Εζερίτες και Μιλιγκοί στα μερικά του σλαβικά φύλλα. Ούτε μια απλή σταγόνα αίματος, νησίου ελληνικού αίματος, δεν τρέχει φλέβες των χριστιανών κατοίκων της σημερινής Ελλάδος. Μια τρομερή καταιγίδα σκόρπισε την Πελοπόννησο τη φυλή Σλάβων, Σκύθες, Σλάβοι, Λυρία, Αρβανίτες ή συγγενικοί με τους Σέρβους και τους Βουλγάρους λαοί, είναι αυτό που ουσιαστικά σήμερα ονομάζουμε Έλληνες. Τα ΔΕΦΗ, προσέξτε, τα ΔΕΦΗ, Νάσος Θεοδωρίδης, μάλιστα, ο φίλος του κυρίου Τσίπρα, πολύ ωραία. Τι μας λέει ο κύριος Θεοδωρίδης? Μας λέει ότι εμείς δεν είμαστε Έλληνες. Είναι κάτι καινούργιο για τους αριστερούς? Όχι, εγώ θυμάμαι όταν πήγα στο Πανεπιστήμιο, όταν έλεγα μα είμαστε Έλληνες, με βρίζανε. Έλληνες, τι είσαι φαντασμένος και ποιοι Έλληνες, και είμαστε εμείς Έλληνες και εμείς Τουρκόσποροι και τα έθνη φαντασιακή οντότητα. Εγώ θα σας πω κάτι. Όσο περισσότερο μελετώ την ελληνική ιστορία και μπορώ να στο κάνω διάλεξη ώρες, όσο περισσότερο κάποιος ψάχνει να δει την οτροπία, τις συνήθειες, τον τρόπο που φέρεται αυτός ο λαός που λέγεται Έλληνες, τόσο περισσότερο πείθομαι για την βιολογική μας ταυτότητα. Γιατί μόνο αν έχουμε βιολογική ταυτότητα μπορούμε να είμαστε τόσο όμοιοι και να έχουμε ακριβώς τα ίδια ελαττώματα και τα ίδια προτερήματα. Απλώς τώρα, επειδή είμαστε σε εποχή παρακμής, βλέπουμε πιο πολύ τα ελαττώματα, όπως πάντα σε άλλες εποχές παρακμής που έχουμε περάσει. Ενώ όταν είμαστε σε εποχές ακμής, βλέπουμε κυρίως τα προτερήματα. Όμως είμαστε ακριβώς οι ίδιοι σαν μια σταγόνα νερού. Δεν έχει περάσει πάνω μας ένα 24ωρο. Με τον ίδιο τρόπο τσακωνόμαστε, με τον ίδιο τρόπο κατηγορούμε ένας τον άλλον, με τον ίδιο τρόπο πηγαίνουμε στα δικαστήρια, με τον ίδιο τρόπο κατηγορούμε τους πολιτικούς μας, με τον ίδιο τρόπο έχουμε πολιτικούς που κλέβουν, με τον ίδιο τρόπο χτίζουμε αυθαίρετα. Θα διαβάσετε Πλουτάρχου Βίη παράλληλο το βίο του Αριστίδη και θα νομίζετε διαβάσετε εφημερίδα του σήμερα. Είμαστε ο ίδιος λαός. Μόνο ένα ερώτημα υπάρχει και ένα στίχημα το οποίο πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Πώς λοιπόν, αφού είμαστε ο ίδιος λαός, θα μπορέσουμε να ενεργοποιήσουμε τα καλά, τα θετικά χαρακτηριστικά που έχει μέσα του ο λαός μας και να φύγουμε από το βόθρο, να φύγουμε από την παρακμή που είμαστε σήμερα, να φύγουμε από τον εξευτελισμό που είμαστε σήμερα και αναδεικνύοντας τις τρομερές αρετές και τις τρομερές δυνάμεις του λαού μας, να πάμε να κάνουμε το μεγάλο, το δημιουργικό προς τα εμπρός άλμα. Αυτό είναι το στοίχημα, αυτό είναι το ερώτημα. Δεν είναι εύκολο να το κάνουμε, γιατί σημαίνει θα προσπαθήσουμε να αλλάξουμε μέσα μας. Σε αυτή την προσπάθεια δεν υπάρχει εύκολος κατηγορούμενος. Φταίει ο πολιτικός, ο Παπανδρέου, που βγήκε και μας είπε ότι πονάει και όλος ο CNN, αλλά απαξιώ να το σχολιάσω. Απαξιώ πραγματικά. Δεν θα το σχολιάσω, γιατί αν σχολιάσω τον είπε ο Παπανδρέου, ο Γιώργος, θα πω βαριές κουβέντες και δεν θέλω. Δεν θέλω να πω βαριές κουβέντες. Λοιπόν, είναι ο δύσκολος δρόμος. Εγώ λοιπόν θα σας πω τι πραγματικά πιστεύω, γιατί με βλέπετε το πότε έχω ένα πακέτο με αρχαίους Έλληνες συγγραφείς να το δείχνω με τόσο μεγάλη ένταση και με τόσο μεγάλη έτσι, ζέση. Γιατί το πιστεύω. Το πιστεύω από μέσα μου ότι είναι καλό. Ποια είναι η δύναμη του ελληνικού λαού, ποια είναι η δύναμη του ελληνισμού, τι είναι αυτό που μας δίνει πραγματικά ισχύ, προσέξτε, η γνώση, η μόρφωση, η επαφή με τον ελληνικό πολιτισμό. Όταν έχουμε επαφή